Πάμε όμως στο Κίεβο. Το Κίεβο που δέχτηκε πυραυλική επίθεση. Δεν είχαν καν το τάκτ οι Ρώσοι να περιμένουν να φύγει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ήταν εκεί μόλις είχε τελειώσει τη συνέντευξη τύπου όταν δέχτηκαν τις επιθέσεις. Τα αποτελέσματα των οποίων θα μας μεταφέρει μέσα τώρα η Γεωργία Λαγού και θα μας πεις και τι κατάσταση επικρατεί τώρα στο Κίεβο, Γεωργία. Καλησπέρα από κυρίες και κύριοι από το Κίεβο. Τις επιθέσεις εδώ στην Ουκρανία, όπως καταλαβαίνετε, κλιμακώνουν οι ρωσικές δυνάμεις, καθώς διαψεύδεται το σενάριο το οποίο ήθελε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να επικεντρώνεται πόπι μόνο και μόνο στα ανατολικά της Ουκρανίας. Από ό,τι φάνηκε χθες, η Ρωσία άλλαξε στρατηγική. Αυτό λένε κορυφαίοι Ουκρανοί αξιωματούχοι, όπου από χθες, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει έντονη ανησυχία. Διότι ήταν εδώ, όπως γνωρίζουμε, ο επικεφαλής, ο κορυφαίος διπλωμάτης του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Τώρα, με τους συναδέλφους Βασίλη Βαφίδη και Νίκο Καραπανογιώτη, βρισκόμαστε ακριβώς εδώ, στην περιοχή όπου υπήρξε χθες πυραυλική επίθεση. Εδώ να σας πω πως υπάρχει στρατιωτική εγκατάσταση, ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει στρατιωτικά είδη και έχει χτυπηθεί για δεύτερη φορά. Μπορείτε να δείτε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βαφίδη αυτό το 25-όροφο κτίριο, το οποίο πραγματικά έχει χτυπηθεί, υπάρχουν συντρίμμια και δεν είναι μόνο αυτό το κτίριο, Πόπη, είναι και τα διπλάνα. Βλέπαμε τους ανθρώπους από νωρίς το πρωί να φεύγουν άρον-άρον από τα διαμερίσματά τους, να κουβαλούν τα πράγματά τους, ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα υπάρχει κόσμος που προσπαθεί να πάρει τις περιουσίες τους. Να σας πω πως δυστυχώς η Βίρα Γύριτς έχασε τη ζωή της εδώ από το πλήγμα ρωσικού πυράβλου, βρισκόταν στο διαμέρισμά της εκείνη την ώρα. Ενώ την ίδια ώρα ο στενός σύμβουλος του Προέδρου Ζελένσκι, Μικαήλο Ποντόλια, κάνει λόγο πως 1.900 πύραυλοι κρούς έχουν εκτοξευτεί, όπως χαρακτηριστικά λέει, από την ομάδα Πούτιν στις πόλεις της Ουκρανίας. 1.900 βάρβαρα χτυπήματα σε στόχους αμάχων με μοναδικό σκοπό τη δολοφονία Ουκρανών.